Μεγάλες καταστροφές υπέστη επιχείρηση ξυλουργία στο Γάζι από φωτιά που ξέσπασε περίπου στις 11 το πρωί. Εγώ μένω δίπλα από εδώ πέρα. Το πρωί πήρε φωτιά. Το είδαμε, ειδοποιήσαμε την πυροσβεστική. Ευτυχώς ήρθανε γρήγορα και πολλά αυτοκίνητα. Γι' αυτό το λόγο δεν έχουμε και πρόβλημα μέχρι τώρα. Είναι κατοικημένη περιοχή, έχει και άλλες επιχειρήσεις εδώ, σπίτια. Φοβηθήκαμε πάρα πολύ, διότι απότομα ανέβηκαν οι φωτιές γύρω στα 5 μέτρα. Οι καπνοί ανησύχησαν κατοίκους της περιοχής που έντρομοι ειδοποίησαν την πυροσβεστική, η οποία έσπευσε με ένα μικρό στόλο οχημάτων και δεκάδες άνδρες, προκειμένου να σβήσει τη φωτιά πριν αυτή μεταφερθεί σε γειτονικές επιχειρήσεις ή κατοικίες, ή το ρέμα με καλάμια που βρισκόταν μια ανάσα και θα μπορούσε να μετατρέψει σε εφιάλτη την επιχείρηση που στήθηκε. Είναι μια δύσκολη πυρκαγιά. Βλέπετε ότι η επιχείρηση, η οποία είναι εν λειτουργία, εκτείνεται από δυτικά προς ανατολικά, έχει μεγάλο μήκος. Από την πρώτη στιγμή, 11 και 20, ειδοποιηθήκαμε για πυρκαγιά εδώ στη συγκεκριμένη επιχείρηση στην περιοχή αυτή. Υπήρξε πλήρης κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ηρακλείου. Έχουμε φέρει 8 υδροφόρα οχήματα, ένα βραχιονοφόρο και 4 βοηθητικά οχήματα για να βοηθήσουν την επιχείρηση. Συμμετέχουν περίπου 30 συνάδελφοι και από ό,τι βλέπετε έχουν έρθει και 2 υδροφόρες του Δήμου, της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Γαζίου, Δήμου Μαλεβιζίου, και ένα GCB εδώ ιδιώτη, ο οποίος συνδράμει τις προσπάθειές μας. Το έργο της πυροσβεστικής κράτησε περισσότερες από 2 ώρες, καθώς τα έφλεκτα υλικά στο εσωτερικό της επιχείρησης αναζωπήρωναν συνεχώς τις φλόγες, ενώ στο έργο της πυροσβεστικής συνέδραμε τόσο Δήμος Μαλεβιζίου, όσο κάτοικοι, αλλά και επαγγελματίες που έσπευσαν με υδροφόρες για να ενισχύσουν σε ποσότητες νερού τις δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ευτυχώς η ανταπόκριση της πυροσβεστικής ήταν άμεσα. Και με τη βοήθεια των πολιτών καταφέραμε και θέσαμε τη φωτιά υπό έλεγχο. Ήταν κατοικημένη περιοχή, ήταν μεγάλη φωτιά και εμείς σαν Δήμος με μηχανήματα, με υδροφόρες βοηθήσαμε όσο μπορούμε. Έχει σπίτια που είναι ουσιαστικά δίπλα στην επιχείρηση και υπάρχει επίσης και το ενδεχόμενο, να φύγει η φωτιά στα καλάμια που υπάρχουν εδώ στο ρεύμα και η πυρκαγιά να γίνει ουσιαστικά διπλή και αστική και υπαίθρια. Η φωτιά ξέσπασε στο ξυλουργείο κάτω από αδιευκρινιστές συνθήκες, τις οποίες θα αναζητήσει το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Στο σημείο έσπευσαν επιπλέον και αστυνομικές δυνάμεις για τη θωράκιση της περιοχής, ενώ βρέθηκε και η ομάδα Ίκαρος της 3ης ΕΜΑΚ που επιχείρησε με ντρόουν, προκειμένου τα επίγεια κλιμάκια της πυροσβεστικής να έχουν απόλυτα ασφαλή εικόνα για την πυρκαγιά και να επιχειρούν με τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα.